Είδες εχθές καθόλου τηλεόραση? Έβλεπες και εσύ, έχεις πολλή δουλειά. Προσέχετε Είσαι τώρα, στο μην μου βάλετε τίποτα με Όχι, κατά... δεν σου βάζω, δεν σου βάζω, δεν σου βάζω. Ναι. Καταρχήν, είναι εκπαιδευτική. Μπράβο. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια. Τι, έχετε πάλι να σχολιάσετε το εκπαιδευτικό ναι, ρόλο όχι, της, της τηλεόρασης? Έχει πολύ ωραία γλωσσόφυλλα. Δεν σας καταλαβαίνω. Είναι γλωσσόφυλλα μεταξύ δύο κυριών, οι οποίες έτσι αγκαλιάζονται. Μήπως είδατε πέρασουν. Καμία περίεργη ταινία? Να, αυτό δεν το είδα, δεν είναι ταινία. Τι είναι αυτό, αυτό που είδες, αυτό που είδες. Να, κοίταξε. Έτσι, μπράβο. Ναι, και η κόρη του κ. Μανώλη, η πρώτη κουβέντα που κάνει, «Μαμά, τι γίνεται, μπορώ με τη φίλη μου, την Ασημίνα?» Μαθήματα, παίρνουν μαθήματα, δεν παίρνει μαθήματα. Είναι το τηλεπαιχνίδι με τα μοντέλα, σωστά? Ναι, πολύ. Εγώ βλέπω ωραίο παιχνίδι. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, έτσι. Όχι, πώς δεν τους, τους βάλανε μια νέα δοκιμασία. Όλοι αυτοί, σήμερα λέγονται, πώς λέγονται, κριτική επιτροπή, λέγονται. Ναι, ναι, οι άνθρωποι στην εποχή μου λεγόντουσαν πανηστριτζίδες. Εντάξει, καλύτερα, μου αρέσει το κριτική. Πώς λεγόντουσαν στην εποχή σας, γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι με ποτέλεσμα. Πανηστριτζίδες, όταν βλέπεις δύο γυναίκες να παίζουν μεταξύ τους. Αυτά είναι. Αλλά βεβαίως είχαμε και αγοράκια. Και αγοράκια είχαμε. Αγοράκια. Βέβαια, θα αρχίσουν τώρα τα παιδιά. Κοίταξε τι ωραία που κάνει αυτός με αυτόν. Κοίταξε, πάνε να παίξουμε κρυφτούλι και θα παίζουν κρυφτό τα αγοράκια. Κοίταξε, κοίταξε, έτσι τρυφερά πρώτα πιάνει το λαιμό κοντά στα αυτιά, το σεμινάριο, τα χέρια έτσι, τα δάχτυλα. Και αρχίζεις έτσι ό,τι μπορείς. Κοίταξε τι ωραία σεμινάρια. Αυτά είναι σε 9 η ώρα. Να σας ρωτήσω κάτι ήθελα όμως. Ήθελα να ξέρω, παιδί μου, κάποιος δεν διαμαρτυρήθηκε στο τόσο ευαίσθητο εσουρού να πει, παιδιά, τι γίνεται εκεί? Τι είναι αυτό? Γιατί είναι κακό που... Όχι, καθόλου κακό είναι, ναι, να κάνουν, ναι, μαθαίνουν τα αγοράκια μεταξύ τους να παίζουν. Κοίταξε εδώ, τι λες τώρα? Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι κριτικοί επιτροποί που λέτε που δίνουν συμβολές, αν τα κάνουν καλά ή τα κάνουν και με έχουν... Κοίταξε τα, κοίταξε. Έλα. Πω. Άρα, έχω το... Να βρε, παιδιά, τον γείτονά μου εκεί, τον ταξίαρχο τον Κυρθανάση. Έτσι τον βλέπω, τον γιο σου Κυρθανάση. Ταξίαρχε έτσι, αγκαλίτσες, να παίζει. Μπράβο, Κυρθανάση. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Κοίταξε τι ωραία. Κοίταξε τι ωραία. Αν τα καταφέρει και πάρει το μεγάλο βραβείο, τέλος πάντων την πρώτη θέση, γιατί να μην του δώσει συγχαρητήρια? Εδώ δεν βλέπετε ότι η Κριτική Επιτροπή παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα? Έλα. Αυτό είναι. Αυτό να, είναι. Άντε, άντε, άντε. Συγγνώμη, παιδιά, μπράβο, η Κριτική μπράβο, Επιτροπή μπράβο. Τι λέει? Και σαν ό,τι αυτή, εγώ του έλεγα κάποτε, σου έλεγα, όταν βλέπαν με εκεί στην δεξαμενή, στο Φάληρο, ναι, να γίνεται κάτι σε νορμάλ κατάσταση, μαζευόμαστε καμιά δεκαριά που σιρικάδε εκεί, 13 ετών. Ουστ μπανιστριτζίδες φώναζαν οι μεγαλύτεροι. Έτσι λοιπόν η λέξη είναι μπανιστριτζίδες. Τώρα κάθονται και πληρώνονται. Σε τι εποχή έχετε μεγαλώσει και εσείς? Και ανδρά μάλιστα. Για να παρακολουθούν τα κοριτσάκια, τα αγοράκια. Δόξα τω Θεώ, Σοφία μου. Η κοινωνία πάει πάρα πολύ καλά. Μπαδίζει προ σωστό τρόπο. Έχουμε παραδώσει τη χώρα στη ΛΟΑΤΚΙ. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτή είναι κουλτούρα. Μην κοιτάς τι λένε οι ακροδεξιοί, ξεροκέφαλοι. Εδώ είναι ο πολιτισμός. Πας στον δρόμο, βρίσκεις ένα αγοράκι, του λες ένα, σου κάνω ένα σεμινάριο αγόρι μου, πολύ ωραία. Πηγαίνει άλλη, βρίσκει ένα κοριτσάκι στη λαϊκή, της λέω εδώ κούκλα μου να σου δείξω εγώ τι ωραία πράγματα. Και έτσι θα δείχνει. Δεν σας αρέσουν δηλαδή? Γιατί έχει και υψηλό ποσοστό τηλεθέαση στο συγκεκριμένο reality. Ναι, θα φτάσει όμως να βγάλει ο καθένας κάτι από τα ρούχα του, να δεις πόσο πιο ψηλά θα πάει. Δίνεται ιδέα τώρα για κάποιους. Βέβαια. Και σε αυτούς όλα είναι. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ένας Έλληνας δεν διαμαρτυρήθηκε στο σουρού. Γιατί καλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ άσχημοι, έχουν τη δουλειά σου. Πού να τα δουν αυτά τα πράγματα? Είναι βέβαια και μεγάλο το κανάλι. Τι αλλά εδώ, εδώ. Και ξέρεις τι. Το σχόλιο που κάναμε χθες, ναι, και ενοχλήθηκες λίγο, το έκανε και ο Λιάγκας. Με τον Μπάτσελορ και με το... Ναι, με τις γκόμενες το πλυντήριο. Ναι. Ναι, ο λοιπόν, Λιάγκας το έκανε εντάξει, επειδή... Δεν κρατιέσαι τώρα, δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι.
Το σχόλιο το έκανε ο Λιάκας τώρα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι παρουσιαστής προφανώς σε αυτά τα reality. Ναι, δεν συμμετέχει με κάποιο reality. Έχεις απόλυτα δίκιο. Ο Τάσος. Ποιος είναι ο Τάσος? Ο Τάσος είναι ένας φίλος παλιός. Τι σας έλεγε ο Τάσος? Μου λέει, γεια σου Γιώργο, χαθήκαμε. Ναι, Τάσο, χαθήκαμε. Ξέρεις, έχω ακόμα αυτό το Mini Cooper. Όχι, το Mini Cooper, 40 χρόνια το θυμάμαι, Τάσο. Ναι. Μπορεί να μου στείλεις μία τέτοια να μου το πλύνει. Ποιο του λέω να σου πλύνει? Γενικά μου λέει να μου το πλύνει. Συγγνώμη, τι σκέψεις είναι αυτές που κάνετε τώρα? Μα είδε ο άνθρωπος στη σκηνή και σου λέει και εγώ να πλύνω το Mini Cooper. Γιατί όχι να μην το πλύνει το Mini Cooper? Μόνο το αλουμινού θα πλένει. Δεν πάει πλύνει και το δικό του Mini Cooper? Βεβαίως, σε 74, φαντάσου πως είναι το Mini Cooper. Τόσο δά εκεί. Υποβαθμίζετε τα πάντα, υποβαθμίζετε την τέχνη, υποβαθμίζετε το modeling, υποβαθμίζετε τη γυναικεία παρουσία, υποβαθμίζετε τα πάντα. Λέγανε και πριν 10 χρόνια, που ένας ζωγράφος, Τρόμπας, πώς κάπως έτσι θυμάμαι το όνομά του, έχει ζωγραφίσει πίνακα σε μια έκθεση που γνωματούσε το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, υπουργεύοντας του Βενιζέλου, που κοθόταν ο Χριστός έτσι και από πάνω εσχυπερμάτωνε ένας μουσουλμάνος ή κάτι άλλο. Γιατί ακριβώς ήταν ένα τέτοιας περιγραφής το όριο, εξυπρεμάτωνε. Και όταν διαμαρτυρήθηκα, έλα ρε, είναι τέχνη. Τέχνη. Τέχνη είναι να εξυπρεμάτωνεις το κεφάλι του Ιησού Χριστού. Μία μορφή τέχνη, στη σκέψη του καθενός, δεν ξέρετε πώς δημιουργεί. Είναι ο πατέρας. Θα σου άρεσε το δικό σου πατέρα να πάει κάποια να εξυπρεμάτωνεις το κεφάλι του? Όταν αποκαλούν κάτι τέχνη, άλλο πράγμα σκέφτονται, άλλο δημιουργούν και δίνουν στον πρώτο ρόλο. Ίδιας, πώς όλοι είναι, παραμέτρου τέχνη και αυτή, ίδια. Τι ίδια παραμέτρου τέχνη? Ναι, μόνο βλέπω τέχνη τώρα, τα γλωσσόφυλλα, αγοράκια, κοριτσάκια, όλα μαζί, του λουμπούκι. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Αν ήταν γυναίκα και άντρας, θα σας πείραζε τόσο πολύ όσο σας πείραξε χθες? Δηλαδή που το βλέπατε αυτό σε πρώτο πλάνο. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι, γιατί δεν θα σας πειράζει? Φυσικά όχι, γιατί αυτό είναι η ζωή. Εδώ γιατί το άλλο δεν είναι η ζωή. Που την ξέρουμε. Το άλλο δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Ξεκινάμε. Πώς διορίζετε τη ζωή? Μια πατησιά που δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί, λέει, στο ωραίο, στην απόλαυση. Εγώ ρε Σοφία μου. Δεν είδατε πώς το απολαμβάνω. Εγώ σε τι μου λέω. Σιγά σιγά. Εγώ είμαι περασμένη σκοπή. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι όλοι αυτοί θα είναι νικητές. Και όλα τα παιδιά πλέον των 12-13 ετών θα αρχίσουν να σκέφτονται και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Όχι, νιώθουν ότι πηγαίνουν προς τα εκεί και ότι ανήκουν εκεί. Θα πάνε προς τα εκεί. Άκουσε μου λίγο. Το είδος πώς θα ανανεώνεται? Αυτό τώρα είναι ένας προβληματισμός για το μέλλον. Προς το παρόν παρακολουθούμε την οδό. Άρα... Τώρα, στο πώς αποκαλούμε το ζεροπλάστη εκεί, που τα είχε με τον άλλον εκεί τον παρουσιαστή, του φέραν το παιδάκι και λέω, δεν είναι δικό μου. Μα αυτό ξέραμε, όλος ο κόσμος είναι... Αυτό, καταλαβαίνεις τι πάει να γίνει. Πρέπει να καταλαβαίνεις που δικούν τα πράγματα. Αντιστέκομαι. Και για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, εμένα δεν με απασχολεί τι κάνει ο καθένας στην κρεβατοκάμαρά του. Με απασχολεί αυτό να γίνεται τρόπο ζωής. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τι σπίτι σας ήρθαν? Μήπως είστε και λίγο ρατσιστή στα ελληνικά? Τι λες ρε κούκλα μου, είμαι πολύ, δεν είμαι λίγο. Α, είστε και πολύ. Είμαι πολύ. Μένω στο διαμέρισμα με τα παιδιά μου 7, 8, 10, 12 ετών και έρχεται δίπλα ένα τέτοιο πράγμα. Και αγκαλιάζω και φιλιάζω σωστές στον διάδρομο και τα βλέπει το παιδί μου. Τι λες που δεν θα ενόχληθω? Τι λες μωρέ που δεν θα ενόχληθω? Πάντως τώρα να σας πω κάτι. Το παιδί σας μπορεί να το δει και στο πεζοδρόμιο αυτό. Μπορεί να το δει και στο σχολείο. Όχι, ούτε εκεί το θέλω να το δω. Ούτε εκεί θέλω να το δω. Τώρα αυτοί το βγάζουν στο πεζοδρόμιο κάνοντας τον τρόπο ζωής. Τι να πω. Τι να πω. Εχθές μου είχατε το Mini Cooter και το πλήσιμο και σήμερα μου είχατε. Θα δούμε κι άλλα. Πρακτική εκπομπή. Τι παρακολουθείτε πάντως, να δούμε τι εξέλιξη θέλει. Α, είναι στην καλύτερη ώρα, είναι σε 9 η ώρα. Χθες είχε το πλήσιμο, να δούμε φωτογραφίες.
Χθες είχε το πλήσιμο. Σήμερα, προχθές είχε το πλήσιμο. Χθες είχε το στιγμιότυπο μεταξύ Φιλιά που είπατε κι εσείς. Σήμερα ποιο θα είναι η επόμενη δοκιμασία? Δεν ξέρω τι ακολασία θα υπάρχει, αλλά κολασία θα υπάρχει. Κολασία. Μάλιστα. Για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Αφήστε τώρα τα τηλεπαιχνίδια, γιατί να κάνουμε πολλά. Μήπως σας βλέπετε περισσότερο τον Bachelor, όπως λέγεται, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν ξέρω τι υπάρχουν και βία εκεί. Μήπως το είστε ανταγωνιστικά, Σοφία, κατακρίνετε πρόσεξε τα πράγματα. Το πρώτο και το δεύτερο Bachelor. Ναι. Καταρχήν αυτό που έχω βάλει τώρα δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο. Άλλο είχε ένα στυλ, είχε ένα έτσι και τα λοιπά. Δεν με απασχολεί. Ναι. Οι δε κυρίες που είχε εκεί πέρα. Εντάξει. Αν περνάει μία, περνάει μία. Δεν είναι όμως. Τα στάνταρ, εγώ που χρειάζεται. Δεν είναι έξυπνες. Γι' αυτό τις κρίνανε. Βάσει εξυπνάδας περάσανε τεστ IQ. Τι ξέρω τώρα το τεστ τώρα. Μήπως περάσανε τεστ IQ και δεν ξέρω. Τι άσπαθος. Το δύο. Άρα λοιπόν δεν πηγαίνουμε καλά. Αυτό δεν ξεφυλίζει τη γυναίκα. Το μπάτσελο δεν την ξεφυλίζει καθόλου. Όπου είναι 10-12, ξέρω πώς είναι, ξελιγωμένες για έναν τύπο, τον οποίο ενδεχομένως, αν τον έβλεπα στον δρόμο, δεν του δίνω και σημασία. Ενδεχομένως. Και τις βλέπει αυτές λιγωμένες όλες. Ό,τι τους πει. Ανάταση, ανάταση. Επίκυψη, επίκυψη. Πόσες είναι μέσα, 18. Δεν ξέρω πώς είναι, να βλέπω, είναι ένα τσούρμο. Και όλες είναι ξελιγωμένες για τον κύριο, πώς τον είναι, παπά. Παπά, όχι, δεν υπάρχει. Μην το πείτε παρακάτω, εντάξει. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, αφήστε το εκεί. Όπως για να το λένε, είναι ένας. Τώρα τελείωσε. Αφήστε το να πάει. Δεν πειράζει. Άντε να πιάσουμε, θέλω να πάρω τηλέφωνο. Τι να πάρει τηλέφωνο? Παραγωγή. Γιατί να πάρετε τηλέφωνο την παραγωγή? Την παραγωγή του Sky για την εκπομπή που λέγαμε πριν. Έχω ιδέες. Του Star είναι, όχι του Sky. Βέβαια, έχω ιδέες. Τι ιδέες έχετε? Κοιτάξτε. Κάντε μια ωραία φιλότιμη προσπάθεια με τα δύο αγοράκια. Εγώ έχω να σας προτείνω άλλα ζευγάρια που θα μπορούσατε να τα βάλετε στην οθόνη, που θα χάλαγε ο κόσμος. Τι ζευγάρια μπορείτε, ποια ζευγάρια? Μητσοτάκης με Τσίπρα. Θα κουραζόταν βέβαια ο Μητσοτάκης με δύο μέτρα για να φιλήσει τον Τσίπρα, αλλά θα ήταν μια ωραία σκηνή. Αλλά για να μην υπερέχει στο ύψος η Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα δεύτερο ζευγάρι να είναι ο Πολάκης με τον Άδωνη. Φαντάζεσαι ωραία σκηνά, απειρού κάλου. Τι ρεαλισμό είναι αυτό που σα διακρίνει, τι φαντασία είναι αυτή που έχετε? Μα δεν είναι. Να δώσουμε κίνητρα για τηλεθέαση. Για φαντάσου, ζευγάρι να φιλιώνται. Αυτό δεν μας αρέσει, μας ενοχλεί. Να κάνουμε σεμινάρια με παιδάκια 19-20 ετών που προσπαθούν να κάνουν καριέρα, τα βάζουμε εκεί να εκφυλίζονται. Εγώ τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μου είπατε το ζευγάρι Τσίπρας Μητσοτάκη. Τον Αντώνη Σαμαρά με ποιο θα το βάζετε? Αυτός είναι ανέραστος. Τι μόνος του? Δεν θα είχε απέναντί του μία προσπάθεια? Πού ξέρει κανείς για το homework. Α, λέτε την άλλη διαδικασία. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε την άλλη διαδικασία. Πάντως την κυρία Ντόρα Παγκογιάννη την ακούσατε πάλι αυτή στην... Η διαδικασία αυτή δεν μας αφήνει όμως, Σοφία. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας... Αποτυπώνονται. Επί καθημερινής βάσης έρχεται επάνω μας, πέφτει επάνω μας.